έτσι να καταβάλλονται εύλογα ανταποδοτικά τέλη από όλους τους οργανισμούς και τις εταιρείες, ΕΙΔΑΠ, φυσικό αέριο, ΤΕΙ, κινητή τηλεφωνία, που κάνουν χρήση δημοτικής γης. Πιστεύω σας ενδιαφέρουν όλους σας. Απαιτούμε από την κεντρική εξουσία την καταβολή αντιτίμου για τη χρήση υπερτοπικών λειτουργιών σε δημοτική ιδιοκτησία. Διεκδικούμε αγωνιστικά την απόδοση πόρων στην τοπική αυτοδιοίκηση και την επαναφορά των καταργηθέντων δομών της Δημοτικής Αστυνομίας και των σχολικών φυλάκων. Στα οργανωτικά θέματα, αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε υπαλλήλου του Δήμου, ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου που έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητα και τη στήριξη του Δημότη. Στην προσπάθεια καταπολέμησης της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, θα δημιουργήσουμε Επιτροπή Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με την υποστήριξη της αντίστοιχης διεύθυνσης του Δήμου και τη συνεργασία των επαγγελματικών φορέων. Δημιουργία κοινωνικού ιατρείου. Ίδρυση φορέα κοινωνικής πολιτικής για άτομα τρίτης ηλικίας, τις ευαίσθητες και απαθείς κοινωνικές ομάδες. Ανάδειξη του Πνευματικού Κέντρου Φλακομακεδόνων του Δήμου Αχανών ως κύριο φορέα πολιτισμού του Δήμου. Για την επανασύνταξη του Ελληνικού Πολιτισμικού Σχεδίου Δήμου Αχανών. Να επανασυνταχθεί το ΓΑΜΑΠΗΣΥΓΜΑ σε συνδυασμό με την κατάρτιση του νέου πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος, με τη ουσιαστική συμβολή ειδικών επιστημόνων και ουσιαστική διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς. Παρακαλούμε λίγο ησυχία για να ακούγεται ο Δήμαρχος, ο υποψήφιος Δήμαρχος. Παρακαλούμε. Ο Δήμαρχος, φαίνεται το λάθος πάει μπροστά. Ευχαριστώ, Γιώργο. Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε αύξηση των συντελεστών δόμησης, προκειμένου να περιφρονηθεί ο ανθρώπινος χαρακτήρας της πόλης. Ο χώρος του στρατοπέδου Παπαστάθη να αλλάξει η χρήση του σε ελεύθερο χώρο, αστικό πράσινο και να τελεσφορήσουν οι διαδικασίες για την απόδοσή του στο Δήμο. Να αξιοποιηθεί η δημοτική περιουσία στην Αμυγδαλέζα. Να γίνει μελέτη σκοπιμότητας εξέβρεσης πιθανών χώρων για τη δημιουργία ενός νέου νεκροταφείου. Βλέπετε, απουσιάζει μέρημα για τη δημιουργία ενός νέου νεκροταφείου με σύγχρονες προδιαγραφές. Διεκδικούμε την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε ολόκληρη την πόλη μας. Παράλληλα, διεκδικούμε την επανέταξη του τμήματος στρατοειού στον αρχικό παραχωρησιούχο Δήμο Αχανών, προκειμένου να αξιοποιηθεί προς όφελος των κατοίκων του Λεκανοπεδίου. Διεκδικούμε την απομάκρυση των στρατοπέδων και απόδοσή του στο Δήμο. Τέλος, διεκδικούμε την απόδοση της κρίσης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού χωριού στο Δήμο. Από πλευράς έργων, διεκδικούμε πόρους για τα απαραίτητα έργα υποδομής όπως τα αντικλιμινικά έργα και αποχέτευση. Απαιτούμε την επέκταση του μετρό στο Δήμο μας. Το κυκλοφοριακό είναι προβληματικό και πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν ολότητα και όχι κατά απορρίπτωση με αυτοσχεδιασμούς. Διεκδικούμε την κατασκευή της περιφερειακής εγκάλου από Άνω Λιώσια μέχρι τη λεωφόρο Κίνης για να αντιμετωπιστεί ο κυκλοφοριακός φόρτος των βορείων περιοχών. Προβαίνουμε άμεσα στη δημιουργία χώρων στάθμευσης, στην επικαιροποίηση και την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης. Στα θέματα παιδείας, στεγαστικό, το νηπιαγωγεία που λειτουργούν σε μισθωμένα κτίρια θα πρέπει να στεγαστούν σε δημόσια. Όπου υπάρχουν λιώμενες αίθουσες θα πρέπει να καταργηθούν. Κυριακό, ειδικός προγραμματισμός ανακαίνησης σε ένα σχολείο ώστε να καταστούν σύγχρονα και λειτουργικά όλα. Δημιουργία ειδικού μητρώου για κάθε σχολικό συγκρότημα. Είμαστε αντίθετοι σε συγχωνεύσεις σχολείων κάθε βαθμίδας. Διεκδικούμε το διδακτικό προσωπικό
να είναι επαρκές και έγκαιρα τοποθετημένο χωρίς κενά. Όσον αφορά την τεχνική εκπαίδευση ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΙΕ, συμπλήρωσή της και με άλλες ειδικότητες που έχουν ζήτηση από τους νέους της περιοχής μας. Αυτά όλα και πολλά άλλα, για να μην σας κουράζω πολύ, έχουμε στο μυαλό μας. Γι' αυτά αγωνιζόμαστε, για να ζήσουμε όλοι σαν άνθρωποι. Φίλες και φίλοι, στις 18 Μαΐου εσείς αποφασίζετε. Αποφασίζετε για τα δικά σας θέλω. Αποφασίζετε για το δικό σας όραμα. Υποσχόμαστε ως Δημοτική Παράταξη να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, σε αυτή τη μάχη. Υποσχόμαστε να είμαστε κοντά σας, στους αγώνες και στις αγωνίες σας, στα προβλήματα και στους προβληματισμούς σας, στην κοινή προσπάθεια για μια καλύτερη επόμενη μέρα. Και να ξέρετε ότι καμία μέρα δεν γίνει όμοια με την άλλη. Το πρωί της 19ης Μαΐου θα γίνει το ξεκίνημα της κατάρρευσης μιας νοοτροπίας του παρελθόντος. Η μάχη που θα δώσουμε πρέπει να είναι μάχη συλλογική, μάχη συνέπειας, μάχη προοπτικής, μάχη ουσίας. Δεσμευόμαστε ότι δεν θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες σας. Το πρόγραμμά μας θα είναι συμβόλαιο τιμής με το κάθε δημότη χωριστά. Σήμερα μπορείτε να μεταφέρετε το μήνυμα σε όλες τις γειτονιές, σε όλες τους δημότες. Υψώνουμε τη σημαία της κοινωνικής ευθύνης, της αλληλεγγύης, της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής. Υψώνουμε τη σημαία της υπέρβασης του χτες. Εμπρός λοιπόν στον αγώνα και στη νίκη. Στον αγώνα και στην πόλη που αγαπάμε.